Αλλά είχατε ανοιχτή. Πει για νέο χώρο του Πανηγυριού κάποια βεβαίως. Στιγμή. Και το έχουμε θέλετε, στα θέλετε επόμενα να μας πείτε, ανισχύει βεβαίως. Ακόμα αυτό. Βεβαίως. Ο χρόνος όμως αυτός... Θα είναι ο χρόνος... η τρίτη φορά που θα αλλάξει χώρο το Πανηγύρι λοιπόν. Και θεωρώ ότι θα είναι και η τελευταία βέβαια όμως... Όταν με το καλό τελειώσουν και τα έργα διευθέτησης της Κήτης, έχει τελειώσει ανάπλαση το δασάκι. Δεν είναι άλλος χώρος από τον χώρο του δασικού φυτωρίου, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία παραχώρησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε ο χώρος αυτός μένει αναξιοποιητός. Εμείς όμως σκεφτόμαστε ότι ο χώρος αυτός μπορεί να αποτελέσει έναν επιπλέον πόλο έλξης, γιατί από τη μία θα έχουμε το ανακαινισμένο πλέον δημοτικό αθλητικό στάδιο της πόλης, πιο κάτω την ανάπλαση του Αλσίλειο, τον ποταμό Αλιάκμονα διευθετημένο φιλικό προς το περιβάλλον με ό,τι μπορεί να σημαίνει για τον επισκέπτη τουρίστα, το χώρο της Εμποροπανήγυρης και αντίθετα πάμε στον ήδη υπάρχοντα χώρο της Εμποροπανήγυρης, όπου η πρόβλεψη είναι ο στόχος μας και είναι να γίνει μία πλέον σταθερή κλειστή αγορά η οποία θα απευθύνεται όχι απλά και μόνο στους δημότες της πόλης του Άργους ή του Άργους Οριστικού, αλλά σε όλους τους κατοίκους της Καστοριάς, με διαρκή μίνι έκθεση, με σταθερούς εκθέτες, με άπλετο χώρο πάρκινγκ, με όλες τις υποδομές δηλαδή. Τη να νέα πούμε... λαϊκή λοιπόν και το νέο πανηγύρι θα όχι το δούμε λαϊκή, σε αυτή... ναι, δεν θα είναι λαϊκή, θα είναι μια εκεί κλειστή θα αγορά. Θα καμία σχέση. Όχι, η λαϊκή κάλλιστα μπορεί και... να συνεχίζει στο χώρο της, εκεί θα είναι μια σταθερή αγορά. Γιατί μας είχε δεθεί εντύπωση ότι εκεί θα μεταφερθεί και η λαϊκή. Υπομορφή. Πώς είναι οι κλειστές αγορά στο Μοδιάνο, το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, κάτι τέτοιο το οποίο βέβαια όμως θα έχει και υποδομές, είτε θα είναι καφέ, είτε θα είναι εστιατόρια, παιδότοποι κλπ. Θα μπορεί δηλαδή ο επισκέπτης από όλο τον νομό να μπορεί να παρκάρει να εύκολα, να ψωνίσει, να φάει, και να φύγει. Και να φύγει. Θα τα δούμε αυτά μέσα στην τετραετία αυτή λοιπόν. Ο στόχος είναι αυτός.